Για να δούμε τώρα τι θα κάνει με τη φωτιά και τα κουτιά ο Ζάκρης. Παρακαλώ να το υποδεχθούμε. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Ζάκρης. Ζάκρη, χρόνια πολλά. Και για χρόνια ακόμα θα κάνεις αυτό. Για χρόνια θα σε μέταλλε στο κομμάτι, έτσι. Ελπίζω. Ελπίζεις βεβαίως και εσύ, όπως και οι άλλοι τρεις, στην πρώτη θέση να γίνεται ένας από εσάς ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλλερ. Για εσάς είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Δεν είναι κάτι λίγο. Για κάποιον που βλέπει το σόου, ίσως είναι απλά ένα ψυχαγωγικό γεγονός. Που βλέπει κάποια πειράματα, τα απολαμβάνει ή όχι, δεν έχει σημασία. Για εσάς είναι μεγάλη υπόθεση αυτή η διαδοχή. Γίνεται σε διάφορες χώρες. Σήμερα λοιπόν ο μεγάλος τελικός εδώ, ο μεγάλος τελικός, και ένας από τους τέσσερις θα βγει νικητής. Είμαι εδώ μαζί με τον Ζάκρη στη σκηνή. Γιατί, για ποιο λόγο? Είπαμε λίγα πράγματα μαζί. Θα σε παραδώσω στο Γιούρι για να έχετε μια σύντομη συνομιλία μαζί. Και αμέσως μετά θα φύγεις από το χώρο, θα διακτηνιστείς έξω ή όχι. Θα πας κανονικά περπατώντας. Αυτό είναι το επόμενο τέτοιο, ο διακτηνισμός, έτσι, τηλεμεταφορά. Για το επόμενο σόου. Έτσι. Την ώρα που θα φύγεις θα δούμε το δικό σου βίντεο. Πολύ ωραία. Παρακαλώ, σε παραδίδω στο Γιούρι Γκέλλερ. Ζάκρης, most of your acts, τα περισσότερα πειράματά σου μέχρι απόψε ήταν επικίνδυνα και πάρα πολύ εντυπωσιακά. Τι θα μας δείξεις απόψε? Κύριε Γκέλλερ, φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής. Το πείραμα που έχω αποφασίσει να κάνω σαν τελευταίο στο δικό σας σόου δεν θα μπορούσε να μην είχε σχέση με αυτό που πάντα πίστευα και έλεγα σε όλη μου τη ζωή. Ότι δηλαδή όλοι μας έχουμε μέσα μας αυτή τη δύναμη ή την έκτη αίσθηση, όπως άλλοι λένε. Απόψε λοιπόν θα προσπαθήσω να σας το αποδείξω αυτό με τον πιο ακραίο τρόπο. Ζάκρης, for the last time this year, για τελευταία φορά φέτος, very good luck, πολύ καλή επιτυχία. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ειλικρινά, μετά το πρώτο πείραμα που έκανα με την κρεμάλα, σκεφτόμουν αν ποτέ τα καταφέρω να φτάσω μέχρι τον τελικό, τι θα μπορούσα να κάνω που να ήταν ακόμα καλύτερο από αυτό, ακόμα πιο δυνατό. Στην αρχή σκέφτηκα να κάνω μία απίστευτη πρόβλεψη ή έστω να διάβαζα το μυαλό κάποιου σαν ανοιχτό βιβλίο. Αλλά ξέρω ότι θα απογοήτευα πολλούς από εσάς. Γιατί συνέχεια μου ζητούσατε να κάνω όλο και πιο επικίνδυνα, όλο και πιο εντυπωσιακά πειράματα. Την πρώτη φορά βασίστηκα λοιπόν στο ένστικτό μου και γλίτωσα από την κρεμάλα. Στη συνέχεια, η καλεσμένη μου ρίσκαρε ακόμα και την ίδια της τη ζωή, βασίζοντας μόνο στις δικές μου ικανότητες, δείχνοντάς μου απόλυτη εμπιστοσύνη. Σήμερα λοιπόν θα δείξω εγώ απόλυτη εμπιστοσύνη στην καλεσμένη μου. Το συγκεκριμένο πείραμα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο είχα πολύ ωραίες συζητήσεις με την παραγωγή στο να μην μου επιτρέψουν να κάνω αυτό το πείραμα. Τελικά όμως στο τέλος θα τα έφερα να τους πείσω. Ελπίζω μόνο το ένστικτο της δούκης σας απόψε να μην με διαψεύσει. Δούκησα, θα ήθελα να έρθεις μαζί μου. Γεια σου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είσαι καλά? Είμαι άγχωσος πάρα πολύ. Από την αρχή, έχω να σου πω. Δούκησα. Από το πρώτο πείραμα. Το πείραμά μου θα εξελιχθεί έξω από το στούντιο. Και θα πάμε σε αυτό το χώρο που είδαμε και προηγουμένως. Είσαι έτοιμη? Ναι. Μπορούμε να αποχωρήσουμε. Παρακαλώ. The stage is yours.
Για να αποδείξω την αξία μου, ξεκίνησα βάζοντας σε κίνδυνο ό,τι πιο πολύτιμο έχω. Την ίδια μου τη ζωή. Στη συνέχεια, αντί να αποφύγω το θάνατο, προσπάθησα να τον αναγνωρίσω. Και ενώ μπόρεσα να ξυγνιάσω ένα φόνο πλασμένο ζωντανά από τους καλεσμένους, ήρθα αντιμέτωπος με τις πιο τρομακτικές μου φοβίες. Βέβαια, οι αγαπημένες μου στιγμές ήταν καθώς έβλεπα την αγωνία της Βίκης, ενώ εγώ έβαζα σε κίνδυνο το αγαπημένο της ρολόι. Δεν δίστασα να κάνω το ίδιο, βάζοντας όμως αυτή τη φορά την ίδια την καλεσμένη μέσα σε ένα κουτί. Νομίζω πως ήδη γνωρίζετε ποιος θα είναι ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλλερ. Δούκισσα. Ναι. Βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο. Το στούντιο. Και θα προσπαθήσω να σου ξεκλειδώσω την έκτη αίσθησή σου. Θα νιώσεις κάπως περίεργα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Και πίστεψέ με, μετά το σημερινό, από αύριο θα τα βλέπεις όλα με διαφορετικό μάτι. Είσαι έτοιμη? Πώς νομίζω πως ναι. Θέλω να κάνεις το σχηματισμό της πυραμίδας στα τα χέρια σου. Το σύμβολο του πεθατισμένου. Mm-hmm. Θέλω να παίρνεις βαθιές αναπνοές, να εισπνέεις από τη μύτη και να εισπνέεις από το στόμα. Θέλω να κλείσεις τα μάτια σου.